Πάμε τώρα, γιατί υπάρχει και μια άλλη ιστορία η οποία αφορά τον Αργυρό, τον Κωνσταντίνο Αργυρό, ο οποίος μίλησε πριν λίγες ημέρες για το πρόβλημα υγείας του. Και είναι συγκλονιστικά αυτά τα οποία λέει. Κρέμασε, λέει, το πέλμα και έσαιρνα το πόδι μου. Πάμε τον ακούσουμε. Το αντιμετωπίζουν πάρα πολύ. Να μην μπορείς, δηλαδή δεν ένιωθες το πόδι σου. Ήταν τόσο σοβαρό το πρόβλημα. Έχω πάρα πολλά χρόνια αυτό το πρόβλημα. Έχω, εντάξει, 2 κύλες στη μέση, πολύ μεγάλες πλέον, που μου κόβει την παροχή του ρεύματος στο πόδι κατά διαστήματα. Δεν είναι εύκολο, το αντιμετωπίζουν πάρα πολλοί άνθρωποι στον κόσμο. Η δικιά μου φάση ήταν λίγο πιο προχωρημένη από τη συνήθως, διότι έπαθα και drop foot, τέλος πάντων κρέμασε το πέλμα. Και όταν λες κρέμασε, τι εννοείς, δεν το αισθανόμουν. Δεν το αισθανόμουν, ναι. Το πέλμα όπως είναι, το σέρνα το πόδι. Ναι, μου είχαν φύγει εδώ πέρα όλες οι τρίχες από το πόδι, είχε αδυνατήσει όλο το πόδι μου και πέρασα αρκετά δύσκολα εκείνη την περίοδο. Πόσο διάστημα ήταν αυτό? Ήταν από τον Νοέμβρη, ξεκίνησα και νομίζω ότι σταμάτησε γύρω στο Πάσχα. Και τι έκανες, έκανες ενέσεις για να... Τα πάντα έκανα. Ενέσεις, πήγαινα, γύριζα όλους τους γιατρούς. Γύρισα όλη την Ελλάδα, τέλος πάντων. Από... Σε ορθοπαιδικούς και χειροπράκτες και τα λοιπά. Πάντα, τα πάντα. Όποιος μίλαγε ελληνικά, έκανα τα πάντα να με σώσει, τέλος πάντων. Και... Γιατί δεν ήμουν καλά ούτε ψυχολογικά. Γιατί αυτό που τραβάνε όλοι οι ασθενείς με αυτό το πρόβλημα, νομίζω ότι κάποια στιγμή έρχεται μετά από αρκετούς μήνες που δεν αντέχω άλλο. Δεν κάτι πρέπει να γίνει. Το βράδυ τι έκανες στην πίστα για να μπορέσεις να βγεις και να σταθείς όρθιος? Με χάπια και ενέσεις. Ναι. Και όταν γύριγες στο καμαρίνι, είχες άνθρωπο που σε βοήθηκε λίγο να σου κάνει μασάζ? Όλη τη μέρα. Ερχόντουσαν η οικογένειά μου, οι συνεργάτες μου. Τέλος πάντων, και είχα επιβδίσει γιατί είχα γυρίσει όλη την Ελλάδα. Είμαι στη Θεσσαλονίκη. Πάω στον Παΐσιο εκεί στη Θεσσαλονίκη και λέω, Θεέ μου, λέω, μετά από 7 μήνες δεν αντέχω άλλο. Δηλαδή, βοήθαμε, λέω, κάνε κάτι, γιατί δεν μπορούσα ούτε να δουλέψω, ούτε να πάω στο στούντιο, ούτε... Ήσουν μη λειτουργικός. Ήμουν μη λειτουργικός πλέον. Και πραγματικά γυρίζω εκεί που μένω στο κέντρο της Αθήνας, γυρίζω και εκείνη τη στιγμή πατάω στο κινητό μου, λέω, φυσιοθεραπευτής Κολωνάκη, τον έχω γράψει. Και είναι δίπλα από το σπίτι μου. Και είναι αυτός ο άνθρωπος που μέσα σε μια εβδομάδα άρχισε να νιώθω καλά και να μου λύνει το πρόβλημα. Μετά την επίσκεψη στον Παΐσιο. Δεν το πιστεύω, ναι. Εντάξει, τυχαίο, θεία, δεν ξέρω, έτυχε, δεν ξέρω, εκείνη τη μέρα πάντως ήταν ο άνθρωπος που με σήκωσε. Ψυχολογικά που λες ότι κράσαρες τότε, ναι. Ποιος σε βοήθησε ψυχολογικά, πήγες δηλαδή σε ψυχολόγο για να σε βοηθήσει ή μόνος? Ναι, πήγαινα εκείνη την περίοδο, ναι. Δεν είναι εύκολο να διαχειριστείς όταν έχει κρεμάσει. Α, σε έριξε τόσο πολύ δηλαδή. Βέβαια, δεν είναι εύκολο. Πάντως είδα τώρα τρέχεις κανονικά. Τρέχω, ναι, μετά από ένα χρόνο σχεδόν. Έχω αρχίσει και βρίσκω τον εαυτό μου, έχω αρχίσει και κάνω τα πάντα πλέον για να και είτε φυσιοθεραπείες συνεχίζω. Είτε ασκήσεις συγκεκριμένες για να μην το ξαναπάθει. Τένις παίζεις? Έπαιζα, τώρα δεν μπορώ να παίξω πια. Με το τζιτζιπά έχεις παίξει ποτέ? Μάλιστα. Τελικά ούτε το χρήμα ούτε η δόξα. Πρωταγωνίστρια είναι η υγεία. Είδες, επισκέφθηκε τον Παΐσιο μια μέρα πριν βρει έναν ορθοπαιδικό, αλλά μια μέρα πριν είχε επισκεφθεί τον Παΐσιο και τον παρακάλεσε. Τον Άγιο Παΐσιο. Τον Άγιο Παΐσιο. Ναι, και τον παρακάλεσε. Και αμέσως την άλλη μέρα βρέθηκε αυτός ο ορθοπαιδικός και έγινε καλά. Δηλαδή άρχισε να γίνεται καλύτερα, μάλλον. Και να πούμε ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός είναι ένας άνθρωπος που πιστεύει πάρα πολύ και είναι σημαντικό. Έχει πίστη μέσα του, χαρά λεμονή, και δεν το κρύβει. Όπως και ο Νίκος Οικονομόπουλος. Α, ναι. Όπως και ο Νίκος Οικονομόπουλος.